καταρχήν είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος επειδή ξαναβρίσκομαι σε αυτό το χώρο και σε αυτό το θέατρο. Έχω παίξει. Έχω παίξει και στο άλλο το Θερινό και στο Κάστρο. Yeah. Αυτό που ανεβάζουμε είναι ένα έργο πάρα πολύ ευαίσθητο με ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Δηλαδή πονάει το θέμα του λιγάκι. Αυτό που έχω προσπαθεί, το έργο είναι η ανάσα ζωής του David Hare και ευτύχησα επίσης και στα σκηνικά με την κυρία Ντοντουλάκη και με τα κοστούμια με την κυρία Χρυσικοπούλου και με τον βοηθό μου τον Μαρίνο Δεσίλα. Τη μουσική επιμέλεια και τους φωτισμούς τους έχω επιμεληθεί εγώ και τη σκηνοθεσία. Επίσης ευτύχησα όμως στο ότι ειδικά η κυρία Λαδικού και η κυρία Σκούνζου αυτό το έργο το έχουν ανεβάσει σε άλλη εκδοχή, τελείως άλλη, με τον Ανδρέα το Βούτσινα, σκηνοθέτη. Και το ξέρουν λίγο. Εμβαθύναμε λοιπόν σε αυτό το ευαίσθητο θέμα λίγο περισσότερο. Ποιο είναι αυτό το ευαίσθητο θέμα? Είναι το ότι η σύζυγος κάποιου κυρίου Μάρτιν και η ερωμένη του κυρίου Μάρτιν συναντιούνται για πρώτη φορά. Προσπαθούν να συναρμολογήσουν το τι έχει πει εκείνος στη μία ή στην άλλη. Προσπαθούν να το δέσουν, έτσι. Να θηλυκώσουν, μια και είναι η μέρα της γυναίκας, να θηλυκώσουν τη μία μνήμη και τη μία κατάσταση με την άλλη. Κολλάνε σε λεπτομέρειες. Προσπαθεί η μία να δώσει εξήγηση στην άλλη. Το ζήτημα είναι ότι οι δυο τους βρίσκονται μαζί επειδή εκείνος έχει φύγει στην Αμερική με μία τρίτη γυναίκα, νεότατη. Αν δεν αναπλάσει κανείς από τη ζωή του αντίστοιχα πράγματα, η σκηνοθεσία δεν θα μυρίσει ζωή και εγώ θέλω να μυρίζει ζωή. Πόσοι από μας δεν έχουμε ζήσει το εξής, ότι τα πιο σημαντικά πράγματα, μπορεί να μιλάς 10 λεπτά για κάτι, περιτριγυρίζοντας όμως το θέμα, για το πιο σημαντικό πράγμα να λέγεται στην πόρτα ή στο ασανσέρ. Την ώρα που βγάζεις τον άλλο, που έχει τελειώσει η ιστορία, και εκείνη την ώρα μπορεί να σου λέει κάτι σημαντικό, ότι ξέρεις τι, είμαι έγκυος. Αυτό δεν λέγεται όσο καθόμαστε, λέγεται πάνω στην πόρτα. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσο είναι, εγώ το έχω ζήσει. Το έχει ζήσει και η Μαρία και η Αλεξάνδρα. Αυτό εννοώ ότι να μυρίζει ζωή κάτι. Τα διπεθέ υπάρχουν. Υπάρχει διπεθέ Βρυξελών. Υπάρχει διπεθέ Στοκχόλμης. Γιατί υπάρχουν τα διπεθέ? Γιατί είμαστε μία ακριτική χώρα της Ευρώπης. Γι' αυτό υπάρχει. Είναι κρίμα λοιπόν αυτά τα προπύργια, αυτά τα κάστρα των εσχατιών της Ευρώπης να πέσουν. Είναι ντροπή. Δεν πρέπει να πέσουν. Ίσα ίσα δηλαδή πρέπει να θραφούν πάρα πολύ καλά από όλη την Ευρώπη. Η κομμωδία, αυτή που θα κάνει τον κόσμο έτσι να χαζογελάσει ή να χοντρογελάσει. Ουσιαστικά
παίζει το οικονομίστικο παιχνίδι της γερμανικής Ευρώπης. Γιατί ουσιαστικά λέει πω το τι υποφέρει ο κόσμος, να του ρίξουμε τώρα κάτι κουμωδίες, να ξεσκάσει. Έτσι, αυτό δεν λένε. Το να ξεσκάσει είναι ουσιαστικά είναι στο λούκι, είναι στο παιχνίδι μιας λιτότητας που έχει επιβληθεί. Αυτό. Επειδή δηλαδή αν κάποιος είναι φυλακισμένος, να του ρίξει και από το κελί του παραθύρου ας πούμε και λίγο φωτάκι. Αυτό είναι. Ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι της φυλακής. Η Αλεξάνδρα Ελλαδικού είναι από τα σπάνια πλάσματα, ξέρετε, από αυτά τα πράγματα που, πώς να πω, που είναι λίγο σαν διαμάντι. Τα ξεχωρίζει κανείς έτσι τα σκάρτα και μέσα βρίσκει, μέσα στο σωρό βρίσκει ένα διαμαντάκι. Και είναι μία κυρία στη ζωή της. Με τη Μαρία της Κούντζου είμαστε συμμαθητές περίπου, έχουμε τελειώσει και δύο από το Εθνικό Θέατρο και τη θαύμασα πάντα. Και όχι μόνο τη θαύμασα πάντα, θα ήθελα να έχω παίξει μαζί της. Δεν έτυχε, αλλά να τώρα που τη σκηνοθετώ. Σπάνιο πλάσμα. Και ξέρετε που είναι η σπανιότητά της, το ότι εκείνη αποφεύγει κάθε τηλεοπτική εμφάνιση. Είναι καθαρό ημιθεατρική.